Ελέησον ημάς. Άξιος. Άξιος. Δυνατός. Υγιής. Στερεωμένος. Και πολύχρονος. Άξιος. Πλήθος πιστών συνέρευσε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπου ο εκλεγής Αρχιεπισκόπος Αυστραλίας Μακάριος τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης καλωσόρισε και προσφώνησε κατάλληλα τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, ο οποίος επί σειρά πολλών ετών υπηρέτησε από ευθυνοφόρες θέσεις στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Η πόρτα της Αρχιεπισκοπής μου θα είναι ανοιχτή. Σας αγαπώ όλους. Και σας περιμένω εκεί. Η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου είναι αυτή που είναι στην Κίνα. Και κάλεσα τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης καλώ και όλους τους ιεράρχες του νησιού μας να φτιάξουμε μία μεγάλη γέφυρα και να ενώσουμε την Κρήτη και την Αυστραλία. Διότι και η Κρήτη χρειάζεται την Αυστραλία και η Αυστραλία χρειάζεται την Κρήτη. Μπορούμε να δώσουμε και να πάρουμε πράγματα και να γίνουμε καλύτεροι. Με αισθήματα υπερηφάνειας, πιστοί ευχήθηκαν στον νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας να είναι πολύχρονος και δυνατός, υποβάλλοντας τα συγχαρητήρια και τα σεβάσματά τους. Θεωρώ ότι είμαι διπλά ευλογημένος, όχι μόνο γιατί η Εκκλησία μου εμπιστεύχε ένα υψηλό και περίπιστο θρόνο, αλλά και διότι ο λαός ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία είναι πολύ ευλογημένος λαός, κρατάει τα ήθη και τα έθιμα. Τέταρτη γενεά Ελλήνων που βρίσκονται εκεί μεταναστών μιλούν ακόμη τα ελληνικά. Ύψιστο έργο του θα είναι η διατήρηση της φλόγας της Ορθοδοξίας στο ποιμνιό του ισχυρή. Άξιος.